Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Άλλη μια αντρική απορία. Το πρώτο πράγμα που ακούσα από τις γυναίκες και προφανώς και σε φιλικές παρέες είναι ότι οι άντρες δεν φλερτάρουν πια. Ισχύει. Ισχύει, Θανάση μου. Για να το λένε, προφανώς ισχύει. Και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί ισχύει, λοιπόν. Το έχουμε χάσει το φλερτ. Παλιά ήταν ωραία τα πράγματα. Έβγαινες, όλο και κάποιος θα σε κοίταγε. Τώρα έχει κοπεί. Και έχει κοπεί κυρίως λόγω των social media. Νομίζω ότι όλη αυτή η ενέργεια εκτονώνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Είναι και πιο εύκολο. Είναι πολύ εύκολο και. Ξέρεις, δεν δόνεις και τα περιτά. Ακριβώς. Πας στην ουσία. Παίζεις και με πολλά παράλληλα. Οπότε η ανάγκη σου για ποικιλία καλύπτεται πληρώς. Αλλά το σπουδαιότερο από όλα είναι ότι δεν νιώθεις απόρριψη. Ήθελα απλά να διευκρινίσω τι σημαίνει φλερτ. Γιατί στο μυαλό πολλών ανθρώπων είναι λάθος αρχιοθετημένο σαν κατηγορία. Το φλερτ σημαίνει ότι μπορώ και έχω την ικανότητα να σε κάνω να χαλαρώσεις, να νιώσεις όμορφα μαζί μου και ιδανικά σε κάνω και να γελάς. Με απότερο σκοπό. Με απότερο σκοπό να. Να βγούμε και να συνεχίσουμε. Να συνεχίσει, ναι. Αλλά το φλερτ, αυτό είναι όλο. Είναι ένα παιχνίδι που σε κάνω να νιώθεις άνετα μαζί μου και νιώθεις πολύ χαλαρά και πολύ όμορφα με την παρέα μου. Μιλώντας πριν για το φόβο της απόρριψης, γιατί είπες ότι δεν φλερτάρει κυρίως, δεν φλερτάρουν οι άντρες, γιατί φοβούνται την απόρριψη. Ακριβώς. Αυτό όμως γιατί, δηλαδή, αυτό παρατηρεί τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Άλλαξε ο φόβος, δηλαδή γιγαντώθηκε τα τελευταία χρόνια. Πριν δεν φοβόντουσαν οι άντρες. Φοβόντουσαν, αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή. Ενώ σήμερα έχουν πολλές άλλες επιλογές. Και αυτές οι επιλογές τους έχουν κάνει να νιώθουν πολύ πιο άνετα και τους έχουν δώσει και μεγάλη ποικιλία. Τι θέλω να πω με την ποικιλία. Ότι ο κόσμος γενικά θέλει να έχει πολλές επιλογές. Ζούμε σε μια εποχή που μας αρέσουν οι πολλές επιλογές. Μέσω κοινωνικής δικτύωσης, λοιπόν, νιώθεις ότι έχεις εκατοντάδες πιθανές επιλογές και εσύ θα βρεις το καλύτερο για σένα. Θα πω έναν ασφαλέστερο τρόπο όμως για να φλερτάρεις. Το φλερτ πρέπει να γίνεται πάντα από μακριά. Δηλαδή, κοιτάς μια κοπέλα που σου αρέσει και επιμένεις να την κοιτάς, συνεχίζεις να την κοιτάς. Αν η γυναίκα θέλει να ανταποκριθεί σε αυτό, υπάρχουν κάποια σημάδια από τη φύση μας που αν τα χρησιμοποιήσεις, ο άλλος παίρνει το πράσινο φως και ξέρει ότι σου επιτρέπω να έρθεις πιο κοντά μου. Όπως? Το να τον κοιτάξεις και να χαμογελάσεις κατεβάζοντας λίγο το κεφάλι σου. Ναι. Αυτό δηλώνει κατευθείαν αποδοχή του φλερτ. Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τους ευχηθώ καλή επιτυχία και να φλερτάρουν. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Να φλερτάρουν. Μαζί σου.